Με τη θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, συγγενείς και φίλοι των επιβενόντων στη μοιραία πτήση της ρωσικής εταιρείας χαμηλού κόστους Κόγκελη Μάβια, φτάνουν στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης. Ελπίζουν σε μια καλή είδηση, που όμως δεν θα έρθει. Οι ώρες είναι δραματικές. Οι συγγενείς λένε πως δεν πιστεύουν ότι οι δικοί τους είναι νεκροί. Ένας άντρας έχασε τη σύζυγό του, όμως τα παιδιά του είχαν προλάβει να γυρίσουν νωρίτερα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την τραγωδία. Μία νεαρή κοπέλα ανεβάζει στο Instagram αυτές τις φωτογραφίες με την 24χρονη φίλη της. Η Βικτόρια Σεβρούκοβα είχε πάει διακοπές στο δημοφιλές θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτή είναι η τελευταία της φωτογραφία πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο Airbus. Ενώ η Κατερίνα αποφάσισε λίγες μέρες πριν να αγοράσει άλλο ταξιδιωτικό πακέτο για την Αίγυπτο. Και τώρα είναι ζωντανή. Λίγο πριν τις 6 το πρωί τοπική ώρα, η πτήση KGL9268 ξεκινούσε από το Σάρμελ Σέιχ που βρίσκεται στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας. 23 λεπτά μετά χάνεται η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του Καΐρου και σημαίνει συναγερμός. Για τουλάχιστον μία ώρα, οι πληροφορίες που φτάνουν είναι πολύ συγκεχημένες. Όμως τελικά, το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου επιβεβαιώνει ότι το αεροπλάνο συνετρίβει στη Χερσόνησο του Σινά, κοντά στην πόλη Ελαρίς. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας. Όλα έχουν γίνει στάχτη. Δεκάδες ασθενοφόρα μεταφέρουν τις ορούς των θυμάτων. According to Flight Radar 24, you have the plane getting up to 33,500 feet, roughly 21 minutes into the flight, and then you have a very sharp descent, or the rate of descent becomes quite dramatic. Then it goes, the rate of descent goes back up again, and the speed drops off quite dramatically. It drops off all the way down from at its maximum speed of some 400 knots down to 184, and then further and further down. So what it's starting to tell us is that some whatever happened caused there some form of aerodynamic stall. Σύμφωνα με το Flight Radar 24, το αεροπλάνο έχανε 6.000 πόδια το λεπτό. Ενώ υπήρξαν και πληροφορίες ότι λίγα λεπτά μετά την απογείωση ο πιλότος ανέφερε μηχανική βλάβη και ζήτησε να αλλάξει πορεία ή να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 224 άνθρωποι, κυρίως Ρώσοι τουρίστες και 3 Ουκρανοί. Μεταξύ τους βρίσκονταν 7 μέλη του πληρώματος και 24 παιδιά ηλικίας από 2 έως 17 ετών. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τα δύο μαύρα κουτιά και οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης. Ενώ αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι το πλήρωμα εδώ και μία εβδομάδα ανέφερε προβλήματα στον κινητήρα.